Διευθύνεται σιγά σιγά το παζόρ της υπόθεσης στο Cyprus Papers και η αντιστροφή μέτρηση για να αρχίσουν οι ανακρίσεις έχει αρχίσει. Το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, ο Βρετανός κτηματομεσίτης και πρώην αστυνομικός Τόνι Κάπα, που παρουσιάζεται στο επίμαχο βίντεο, εντοπίστηκε στην ελεύθερη περιοχή αμοχώς του και έδωσε χθες βράδυ κατάθεση στους ανακριτές του ΤΕΑΙ αρχηγείου. Εμφανίστηκε πρόθυμος να καταθέσει τα όσα γνωρίζει προκειμένου η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον των ανακριτών, οι οποίοι αύριο το πρωί θα περάσουν ξανά το κατόφλι της νομικής υπηρεσίας. Χθες η ανακριτική ομάδα υπό τον βοηθό αρχηγό επιχειρήσεων Δημήτρη Δημητρίου παρουσίασε στο Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμή συλλέξει. Φάκελους και έγγραφα υπόπτων πολιτογραφήσεων που παραλήφθηκαν από Υπουργείο Εσωτερικών, ΜΟΚΑΣ και Φοροεταιριών. Την ίδια ώρα, οι δύο δημοσιογράφοι του Αλτζατζίρα που κατέγραψαν τις συνομιλίες που είχαν με τους Σιλούρι, Τζοβάνι και Πιτάτζι έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να έρθουν στην Κύπρο για να καταθέσουν ως μάρτυρες για να μπορέσει να παρουσιαστεί το σχετικό βίντεο στο δικαστήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήκωσε την μπάλα και απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται για την παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, την εκμετάλλευση που τη χάνει ακόμη και την Ιστάτη και στις φήμες ότι κάποιες από τις αιτήσεις που εκκρεμούν υποβλήθηκαν από το δικηγορικό του γραφείο. Ουδεμία αίτηση εκκρεμεί προς υποβολή από το δικηγορικό μου γραφείο. Γιατί εδόθη η προθεσμία? Διότι υπήρχαν εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων. Και για να καταλάβετε και πάλι την κατάκριση. Δίδει την ευχέρεια για να μην ματαιωθούν πράξεις που ευρίσκονται εν εξελίξη. Και αντί τούτου τι έπραξαν οι επιχειρηματίες, κύριε Καρεκλά? Διαφήμιζαν ότι τρέξετε να προλάβετε. Πάντως μια ματιά στα φύλλα των εφημερίδων είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς ότι κατατίθενται σωριδών αιτήσεις πολιτογράφησης για να προλάβουν τις ημερομηνίες. Τις υπηρεσίες 40 συνολικά συνεργατών για περίοδο 6 εβδομάδων ζητάει η Ερευνητική Επιτροπή των κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεων. Το κόστος 182.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με το μέλος της Ερευνητικής Δήμητρα Καλογύρου να εξηγεί ότι πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι έρευνες ώστε να ανακτηθεί αξιοπιστία της χώρας.